Πριν απογειωθεί το αεροπλάνο του Μευλού Τσαβούσογλου την Ελλάδα, η Άγκυρα στέλνει τα δικά της μηνύματα για το πώς βλέπει τη σχέση της με την Αθήνα. Αρχικά εκδίδει ναύτεξ για ωκεανογραφικές έρευνες μεταξύ Χίου, Σάμου και Ικαρίας την ημέρα των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα, την οποία επιζητούμε και επιθυμούμε, είναι να τερματιστούν οι προκλήσεις, οι παράνομες κινήσεις και η επιθετική ρητορική. Στη συνέχεια, ο Μευλού Τσαβούσογλου ξεκαθαρίζει ότι το κάζος Μπέλι έχει έρθει για να μείνει. Αν η Ελλάδα δεν επεκτείνει μονομερό στα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο, η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης δεν θα εφαρμοστεί και θα θέλαμε να παραμείνουν έτσι τα πράγματα. Οι διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών είναι σε επιφυλακή και θα παρακολουθήσουν την αυριανή επίσκεψη του Μευλού Τσαβούσογλου στην Κομωτινή, που θα προηγηθεί των κρίσιμων συναντήσεων που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα. Το πρωί στην Καβάλα συναντήθηκαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σιντανονάλ με τον Έλληνα ομόλογό του Κώστα Φραγκογιάννη και συζήτησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας. Η συνάντηση των δύο υφυπουργών κράτησε περίπου 3 ώρες σε πολύ καλό κλίμα με στόχο την προώθηση θετικής ατζέντας στον εμπορικό και οικονομικό τομέα. Το γεγονός ότι ο κ. Τσαβούσογλου επέλεξε να πάει πρώτα στη Θράκη και μετά να συναντήσει τους Έλληνες αξιωματούχους, κάτι που δεν ήθιστε. Ήθιστε το αντίθετο, δείχνει ακριβώς μία διάθεση να δημιουργήσει κάποιο είδους πρόβλημα.